Και πάλι κοντά σα, τα μυστικά υγεία για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μα σχετικά με το θέμα τη τριχόπτωση. Καθώ τα υγιή και πυκνά μαλλιά είναι δείγμα νεότητα, ομορφιά και αυτοπεποίθηση. Τι μπορούμε να κάνουμε όμω όταν η αρέωση μαλλιών κάνει την εμφάνισή τη. Μαζί μα απόψε είναι ο Δ. Αναστάσιο Βεκρή, πλαστικό χειρουργό, επιστημονικό διευθυντή τη εξειδικευμένη κλινική μεταμόσχευση μαλλιών Advanced Hair Clinics και μέλο τη Διεθνού Εταιρεία Χειρουργική Αποκατάσταση για να μα απαντήσει κρίσιμα ερωτήματα. Κύριε Βικρή, καλώ ήρθατε για άλλη μια φορά στο πλατό τη εκπομπή μα. Καλησπέρα σα και πάλι, κύριε μουσά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Βικρή, έχετε μόλι επιστρέψει από δύο διεθνεί συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στην Ινδία και το Μεξικό. Εκεί παρουσιάστηκαν όλε οι νέε επιστημονικέ εξελίξει που αφορούν τη μεταμόσχευση μαλλιών. Θέλετε να μα πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Πράγματι, ε, είχαμε την τιμή να παραστούμε στα δύο συνέδρια. Όχι απλά ο συνέδριο, αλλά ως προσκεκλημένοι ομιλητέ, ε, κάτι το οποίο είναι μοναδικό για τον ελλαδικό χώρο από του ελάχιστου προσκεκλημένου ομιλητέ από την Ευρώπη, γιατί μιλάμε, όπω καταλαβαίνετε, για μακρινέ χώρε. Στη ΜΕΝ Ινδία, ω προσκεκλημένη του... τη Ένωση των Πλαστικών Χειρουργών τη Ινδία. Mm -hmm. Στη ΔΕ Λατινική Αμερική, στο Μεξικό συγκεκριμένα, που αναφέρατε, ω προσκεκλημένοι ομιλητέ επίση και εκπαιδευτέ, στο 6ο Συνέδριο τη Λατινική Αμερική πάνω στην FUE, τη μέθοδο μεταμόσχευση μαλλιών. Mm -hmm. Η εμπειρία που μεταλαμπαδεύσαμε, αλλά και. Βλέπουμε και ταυτόχρονα και φωτογραφίε. Με συγχωρείτε που σα διακόπτω. Βεβαίω. Είναι εδώ από την ε, στιγμή τη βράβευση στο συνέδριο τη Ινδίας. Και βραβευτήκατε. Βεβαίω. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μα ήταν μεγάλη τιμή, ήθελα να πω, το γεγονό ότι ήμασταν ανάμεσα στου ελάχιστου προσκεκλημένου από την Ευρώπη mm -hmm. που κληθήκαμε ω ειδικοί να μιλήσουμε στα συνέδρια αυτά. Οι ίδιοι οι διοργανωτέ μα ευχαρίστησαν με τον τρόπο του, όπω βλέπετε, και με τη βράβευση που υπήρξε και στα δύο συνέδρια για την παρουσία μα. Και όντω, μεταδόθηκαν mm. τα τελευταία δεδομένα και τα τελευταία νέα, οι νεότερε εξελίξει πάνω στην αντιμετώπιση τη τριχόπτωση και στη μεταμόσχευση μαλλιών. Mm -hmm. Η κύρια έμφαση δόθηκε λιγότερο στο τεχνικό κομμάτι, γιατί λίγο πολύ έχουν ξεκαθαρίσει τα τελευταία χρόνια τα τεχνικά σκέλη τη μεταμόσχευση μαλλιών. Ε, Διεθνώ φαίνεται να επικρατεί η τεχνική την οποία και εμεί από του πρώτου εισαγάγαμε στην Ελλάδα και είναι η FUE, ε, κερδίζει διαρκώ έδαφο σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και αξίζει να αναφερθούμε και να ακούσουν οι τηλεθεατέ είναι ότι δόθηκε μεγάλη έμφαση αυτή τη φορά στο πώ συνδυάζεται μια επιτυχημένη μεταμόσχευση μαλλιών για τα mm. καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με τη σωστή συνδυετική θεραπεία. Όταν μιλάμε για συντηρητική θεραπεία, μιλάμε για θεραπείε οι οποίε έχουν ω σκοπό να διατηρήσουν την υπάρχουσα τριχοφία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά όχι μόνο του ανθρώπου που υποβάλλονται σε μια μεταμόσχευση μαλλιών, αλλά και σε ανθρώπου σε πρώιμα στάδια, προτού ακόμη ξεκινήσει η χειρουργική διαδικασία. Mm -hmm. Γιατί, γιατί όπω η τριχόπτωση από μόνη τη είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία στην πορεία του χρόνου, έτσι και η αντιμετώπιση τη πρέπει να έχει μια πιο χρόνια και μια πιο σταθερή βάση. Και εκεί πέρα. Έχουμε τη βοήθεια από κάποιες φαρμακευτικές ουσίες, που χρησιμοποιούμε mm -hmm. με μεγάλη επιτυχία, αλλά και από την αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP, που okay. ενδεχομένως θα μας δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια να αναλύσουμε. Ωραία. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και ξεκινώντα από την πηγή του προβλήματος, θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα αίτια που ευθύνονται για την ανδρική και τη γυναική ιατριχόπτωση. Βεβαίως. Ε, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το πλήστο των περιπτώσεων, mm -hmm. πάνω από 90% των συνολικών περιστατικών, ε, με μεγαλύτερη υπεροχή στους άνδρες, αλλά και σε αρκετέ γυναίκες, ε, οφείλουμε να ομολογήσουμε, τα αίτια είναι κληρονομικά. Mm -hmm. Και μάλιστα, όπως φαίνεται από τις τελευταίες γενετικές έρευνες που έχουμε στη διάθεσή μας, οφείλεται αυτό που λέμε ανδρογενετικού τύπου αλοπαικία ή ανδρική φαλάκρα, σε πληθώρα γονιδιών. Το σύγχρονο γονιδιακό τεστ που έχουμε, τεστ DNA, που μπορούμε mm -hmm. να ανοιχνεύσουμε πρώιμα αν υπάρχει κάποια τάση για την εμφάνιση ανδρογεννητική ολοπαικία, φανταστείτε ότι περιλαμβάνει περισσότερα από 300 διαφορετικά γονίδια που εμπλέκονται mm -hmm. με τον ένα mm -hmm. ή τον άλλο τρόπο mm -hmm. στην εμφάνιση του φαινομένου. Mm -hmm. Και όχι μόνο στην εμφάνιση αυτή καθεαυτή, αλλά και σε παράγοντε όπω ποια είναι η έκταση του φαινομένου, πότε θα ξεκινήσει η ανδρογεννητική ολοπαικία και πώ θα εξελιχθεί. Mm -hmm. στο Υπάρχει... Και συγγνώμη, mm -hmm. στο υπάρχουν και περιπτώσει όπου τα αίτια είναι διαφορετικά. Είναι πιο σπάνιε περιπτώσει. Mm -hmm. Είναι όπω θα λέγαμε ουλωτικέ αλοπαικίε, είτε ε, παθολογική αιτιολογία είτε τραυματική αιτιολογία, mm -hmm. μετά από τραύματα ή εγκάβματα. Είναι περιπτώσει όπω η γυροειδή αλοπαικία, mm -hmm. όπου εμπλέκονται πιθανότατα πιθανοτατα αυτοάνωση μηχανισμοί. Μάλιστα. Και στι γυναίκε ειδικά υπάρχουν και κάποια αίτια τριχόπτωση, mm -hmm. τα οποία συνοδεύονται με αλλαγέ. Των ορμωνών, ορμονικ... ορμονικού τύπου δηλαδή διαταραχέ, mm -hmm. με αλλαγέ που οφείλονται καμιά φορά σε πολύ αυστηρέ και πολύ εξαντλητικέ δίαιτε, mm -hmm. ε, ακόμη, ακόμη αν θέλετε, με διαταραχέ που αφορούν την έλλειψη ε, σιδήρου και βιταμινών. Mm -hmm. Αυτέ όμω είναι περιπτώσει που ω επιτοπλίστων αντιμετωπίζονται με συντηρητικά μέσα και όχι τόσο με τη μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση του και η αντιμετώπιση του. Τι ακριβώ είναι η θεραπεία PRP, ε, από τα αρχικά platelet-rich πλάσμα, που θα πει ε, πλάσμα σε αιμοπιτάλια, mm -hmm. είναι μια ουσιαστικά αυτόλογη μεσοθεραπεία. Δηλαδή, τι εννοούμε. Εννοούμε μια θεραπεία με μικροενέσεις στην περιοχή στόχο, εν προκειμένου στο τριχωτό της κεφαλής, με τι, με το ενεργοποιημένο πλάσμα που προέρχεται από τη δίθυση του αίματος του ιδίου του ασθενούς, εν προκειμένου του δικού μας mm -hmm. αίματος. Και σε τι βοηθάει αυτό. Το πλάσμα αυτό περιέχοντα πρωτεϊνικού αυξητικού παράγοντε, δηλαδή του παράγοντε που ευωδώνουν την ανάπτυξη νέων κυτάρων, άρα και νέων κερατινοκυτάρων που είναι τα συστατικά στοιχεία των τριχών, βοηθάει την ανάπτυξη των τριχοθυλακίων. Ποιων τριχοθυλακίων, Όχι αυτών που θα γεννηθούν από το μηδέν εκεί που δεν υπάρχουν, σε ένα φαλακρό μέρο. Αυτό δεν γίνεται. Και οφείλουμε να είμαστε σε αυτό ξεκάθαροι με του ασθενεί μα. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα φαλακρό άνθρωπο με ενέσει PRP με οποιαδήποτε άλλη θεραπεία να βγάλει μαλλιά εκεί που δεν υπάρχουν. Mm -hmm. Αντιθέτω, εκεί πέρα που υπάρχουν έστω και υπολοιπόμενα τριχοθυλάκια που έχουν λεπτήνει τρίχε πολύ, που δεν έχουν τη δυναμική τη ανάπτυξη όπω έχουν οι υπόλοιπε τρίχε στα πλάγια και στο πίσω μέρο του τριχοτού τη κεφαλή, εκεί πέρα το PRP προσφέρει τη λύση. Πώ, βοηθώντα αυτό που είπαμε πριν, με του αυξητικού παράγοντε που περιέχει, να αναπτυχθούν περαιτέρω οι τρίχε οι οποίε υπάρχουν στην περιοχή αυτή. Η θεραπεία PRP ευρύτερα είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια ω ε, ένα πρόσθετο, μια πρόσθετη θεραπεία στην επούλωση τραυμάτων, εγκαυμάτων mm. και ελκών. Mm -hmm. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία και στη μεταμόσχευση μαλλιών, αρχικά για την επούλωση των τραυμάτων μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών, αλλά έχουμε δει στην πορεία ότι βοηθάει και περιπτώσει που είτε έχουν κάνει μεταμόσχευση μαλλιών, είτε δεν έχουν κάνει, μπορεί να διεγείρει την ανάπτυξη νέων τριχών. Εκεί, επαναλαμβάνω, όπου υπάρχουν έστω υπολοιματικά τριχοθυλάκια. Άρα, σήμερα, εν 2020, προφανώ δεν μιλάμε με του όρου που μιλάγαμε 20 χρόνια πριν, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη τριχόπτωση, mm -hmm. δεν μιλάμε ούτε για μαγικέ λύσει, ούτε για βοτάνια, ούτε για τα μαγικά σαμποάν. Μιλάμε όμω σίγουρα ότι υπάρχουν ιατρικέ λύσει, που είναι η φαρμακευτική αγωγή από τη μία μεριά και η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP από την άλλη, όπου συνολικά. Μα προσφέρουν μια αξιόπιστη και μακρο, μακροχρόνια λύση στην αντιμετώπιση τη τριχόπτωση. Πολύ ωραία. Να δούμε σε αυτό το σημείο και κάποια αποτελέσματα γιατρέ. Βεβαίως. Βεβαίω. Μάλιστα, εδώ τι έχουμε. Εδώ είναι μια εντυπωσιακή περίπτωση ε, mm. γυροειδού αλοπαικία. Μια αλοπαικία, όπω είπαμε στην αρχή τη συνέντευξη, αυτοάνωση αιτιολογία, η οποία είναι αγνώστου αιτιολογία στην πραγματικότητα και μέχρι στιγμή, πριν την εφαρμογή του PRP, δεν υπήρχε και αιτιολογική θεραπεία. Υπήρχαν κάποιε θεραπείε με τοπικά διαλύματα κορτιζόνη, τα οποία στην πραγματικότητα μετά από καιρό επισυσσόρευαν προβλήματα στο δέρμα. Mm -hmm. ε, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε λοιπόν αποτελεσματική θεραπεία. Εδώ λοιπόν πρόκειται για μια δραματική περίπτωση ε, πολύ προχωρημένου προβλήματο και το χειρότερο σε ένα πολύ νεαρό παιδί, το οποίο ήταν στην κατάσταση αυτή που βλέπετε για διάστημα μεγαλύτερο των 8 ετών. Mm -hmm. Και ενώ είχαν δοκιμαστεί όλε οι άλλε συμπτωματικέ θεραπείε και τίποτα δεν είχε δουλέψει. Μετά από μόλι τρει συνεδρίες PRP, έχει την εικόνα που βλέπετε δίπλα, η οποία τρεις, εικόνα είναι σταθερή, λοιπόν. βεβαίω. Εννοείται ότι συνεχίζουμε τη θεραπεία. Ισχύει αυτό που σα είπα mm -hmm. πριν. Όταν έχουμε τέτοια επιτυχημένα παραδείγματα, δεν διακόπτουμε τη θεραπεία. Ενδωρετε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Mm -hmm. Και μάλιστα το συγκεκριμένο παράδειγμα ε, ήταν τόσο εντυπωσιακό, που το έχουμε δημοσιεύσει στο Διεθνή Ιατρικό Τύπο και mm. έχουμε παρουσιάσει και σε διεθνή συνέδρια. Συγχαρητήρια, γιατρέ. Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Το εκπληκτικό, ξέρετε, σε αυτέ τι περιπτώσει, κυρία Μουσά, είναι η βελτίωση τη ψυχολογία του ασθενού. Μιλάμε για ένα mm -hmm. νέο παιδί που υφίσταται το μπούλινγκ στο σχολείο λόγω τη καταστάσεώ του. Που δεν τολμούσε να κυκλοφορήσει έξω από το σπίτι του χωρί καπέλο. Το φαντάζομαι. Αν λοιπόν φυσικά. προσφέρουμε κάτι στου ασθενεί, δεν προσφέρουμε τη βελτίωση τη αισθητική του εικόνα, προσφέρουμε τη βελτίωση τη ψυχολογία του και τη αυτοπεποίθησή του. Έτσι, εδώ βλέπετε το ίδιο παιδί στην προστινή του mm -hmm. εικόνα. Καταλαβαίνετε πόσο δραματικό είναι για ένα παιδί 14 ετών να έχει την εικόνα αυτή. Φυσικά, το έργο σα είναι πολύ σημαντικό για Ευχαριστώ. Τα αποτελέσματα αυτά είναι εντυπωσιακά, πραγματικά. Εδώ έχουμε μια κυρία εδώ μια έχουμε, πίσω, μία... Σωστά. Έχουμε επιλέξει ένα περιστατικό μια κυρίας, η οποία έχει υποβληθεί στη διαδικασία τη συντηρητική αγωγή mm -hmm. ε, και του PRP, για να καταδείξουμε τι. Ένα πολύ μεγάλο μέρο των ασθενών μα πλέον είναι γυναίκε και όχι μόνο μεγαλύτερης ηλικίας και νεάρέ κοπέλε. Εδώ είναι προκειμένου πρόκειται για μια κοπέλα μόλι 30 ετών, όπου υπάρχει αλοπαικία, ανδρογενετικού τύπου πολλέ φορέ, αλλά σε συνδυασμό και με άλλε καταστάσει, εδώ α πούμε υπήρχε και μια κατάσταση με πολιτιστικέ οθήκε. Υπήρχαν δηλαδή και ορμονικέ διαταραχέ. Χωρί όμω να είναι και κατάλληλη για μεταμόσχευση. Η συγκεκριμένη, mm -hmm. α πούμε, κύρια, δεν προτάθηκε μεταμόσχευση γιατί είχε μια διάχυτη αρέωση σε όλο το τριχωτό. Δούλεψε όμω πάρα πολύ καλά η τοπική αγωγή και δούλεψε πάρα πολύ καλά το PRP. Όπω βλέπετε, η μία εικόνα σε σχέση με την άλλη δεν έχει καμία ε, σχέση. Καμία σχέση. Με και από την Έτσι. άλλη, έχουμε και εδώ πάλι τι, τη βελτίωση τη αυτοπεποίθηση, τη αυτοεκτίμηση, αν θέλετε, σε ένα νέο Εναι, άνθρωπο, αυτοί. σε ένα νέο ασθενή που δεν είχε άλλη επιλογή. Και αυτό Ενώ, για εμά είναι το σημαντικότερο. Εκπληκτικό για άλλη μια φορά. Εδώ τι έχουμε. Και εδώ έχουμε μια περίπτωση πάλι γυροϊδού ολοπεκία, mm -hmm. περιορισμένη μορφή. Έχουμε όμω πλέον ολική επανέκφυση. Οπότε εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι ουσιαστικά σαν να έχει εξαφανιστεί το πρόβλημα. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και αυτό το δείχνουμε γιατί αυτή η εικόνα, είτε τη βλέπετε στην τηλεόραση, είτε από κοντά, είναι αυτό ακριβώ. Είναι μια πραγματική εικόνα. Ένα άνθρωπο που είχε ένα πρόβλημα εμφανέ που τον επηρέαζε αισθητικά και ψυχολογικά και που πλέον δεν υπάρχει. Να τονίσουμε ότι αυτό έγινε μόνο με το πίατρο. Ακριβώ. Έγινε χωρί να, να γίνει χειρουργική επέμβαση. Πολύ ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα, γιατρέ. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο παραπάνω για τη μεταμόσχευση μαλλιών και πότε κάποιο καταφεύγει σε αυτήν. Ουσιαστικά, αυτό που είπα και πριν, ε, βλέπουμε ασθενεί από όλο το ηλικιακό φάσμα, κυρίω άντρε αλλά και γυναίκε. Mm -hmm. Η στιγμή που κάποιο έρχεται συνειδητοποιημένο στο γραφείο μου για να ζητήσει τη συμβουλή μου για μεταμόσχευση μαλλιών και στο το λέω αυτό με τη συσσωρευμένη εμπειρία πάνω από 30.000 ασθενών που έχω δει κατά καιρού, ίσω λέω και λίγου. <laughs> Είναι τόσο πολύ, ε, απίστευτο. Ναι. ναι. Ε, μιλάμε για τα τελευταία 15 χρόνια που ουσιαστικά ασχολούμαι με το αντικείμενο Ε, Μιλάμε για χιλιάδε πραγματικά ασθενεί. Αυτό που του απασχολεί κυρίω. Είναι αυτό που είπα πριν, η εικόνα και η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση που έχουν χάσει κοιτάζοντα τον εαυτό του κάθε μέρα στον καθρέφτη. ή καμιά φορά από τα σχόλια των οικείων, τη οικογένεια, των φίλων, mm -hmm. των συναδέλφων. Κυρίω έχει να κάνει δηλαδή, όχι με την εικόνα που έχουμε εμεί για κάποιον τρίτο, αλλά από την εικόνα που έχουμε εμεί για τον εαυτό μα. Σωσικά. Γι' αυτό και βλέπετε ναι. στην κοινωνία ότι κάποιοι μπορεί να έχουν αρέωση και να μην είναι να μην κάνουν ποτέ κάτι γι' αυτό, mm -hmm. και κάποιοι άλλοι να είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι για το συγκεκριμένο θέμα. Όταν λοιπόν έρχονται σε εμά, είναι συνήθω άνθρωποι, το ξαναλέω, από πολύ νεαρή έω πολύ μεγάλη στην ηλικία, όπου έχουν λιγότερο ή περισσότερο εμφανέ πρόβλημα αρρώση. Συνήθω υπάρχει κληρονομικό ιστορικό. Mm -hmm. Στο πλήστο των περιπτώσεων είναι ανδρογενειδική αλοπεκία. Υπάρχει δηλαδή ε, εμπλέκεται η περισσοτερο εμφανε προβλημα αρέωση. συνηθω υπαρχει κληρονομικο ιστορικο στο πληστο των περιπτωσεων ειναι ανδρογενετική αλοπεκια υπαρχει δηλαδη εμπλεκεται η κληρονομικοτητα και υπάρχει μια σταδιακή εξέλιξη. Και εκεί πέρα. Ανάλογα και εμεί με τι προσδοκίε του ιδίου του ασθενού, αλλά και με το τι δυνατότητε έχουμε να παρέμβουμε χειρουργικά, δηλαδή αν υπάρχει επαρκή δότρια περιοχή στα πλάγια και στο πίσω μέρο του τριχωτού τη κεφαλή, εισηγούμαστε και δίνουμε τη συμβουλή μα για το τι μπορεί να γίνει και αν πρέπει να γίνει σε στάδια, αν πρέπει να συνοδευτεί από συντηρητική αγωγή, αν θα γίνει μία φορά και δεν χρειάζεται δεύτερη, αν θα χρειαστεί δεύτερη-τρίτη συνεδρία, mm -hmm. αν θα υπάρχει επαρκή κάλυψη ή όχι. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε κατά τη μεταμόσχευση μαλλιών, Κατά τη μεταμόσχευση μαλλιών, λαμβάνουμε τριχοθυλάκια από τι λεγόμενε ζώνες σταθερή τριχοφία. Οι ζώνε mm -hmm. αυτέ, όπω τα έχετε παρατηρήσει σε ανθρώπου μεγαλύτερη ηλικίας, ακόμη και αν είναι τελείω φαλακρή, είναι η περιοχή στα πλάγια mm -hmm. του κεφαλιού mm -hmm. και κυρίω πίσω, στην ηνιακή χώρα. Mm -hmm. Οι ζώνε αυτέ είναι παγκοσμίω σταθερέ και δεν υφίστανται την επίδραση των ανδρικών ορμονών όπω τα τριχοθυλάκια στην περιοχή όπου εμφανίζεται η ανδρογενετική αλλοπαικία. Έχει λοιπόν παρατηρηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι αν λάβουμε τριχοθυλάκια από αυτέ τι περιοχέ και τα μεταφυτεύσουμε στην περιοχή στόχο, εκεί που λείπουν οι μαλλιά, τα τριχοθυλάκια αυτά αναπτύσσονται και μεγαλώνουν σαν να ήταν στην περιοχή από την οποία προήλθαν. Σταθερά στην πορεία του χρόνου, χωρί να πέφτουν και επομένω να μείνουν και να έχουμε ένα σταθερό και μόνιμο αποτέλεσμα για πάρα πολλά χρόνια. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και περιοχέ, ειδικά στου άνδρες, που μπορούμε να λάβουμε αριθμού τριχοθυλακίων με εξίσου καλά αποτελέσματα, όπω είναι η περιοχή του προσώπου και πολλέ φορέ οι σωματικές τρίχε, κυρίω από την περιοχή του στήθους. Μάλιστα. Πάμε να δούμε κάποια πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα μεταμόσχευση μαλλιών που πραγματοποιήθηκαν στην κλινική Advanced Hair Clinics. Πολύ ευχαριστώ. Ναι. Εδώ, Εδώ πρόκειται για να είναι... Εδώ φίλο να πω το εξή. Πρόκειται για όντω ένα πολύ πυκνό και πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα σε έναν σχετικά νεαρό άνδρα, ε, περίπου στα 30. Όπου όμω αυτό που βλέπετε ως αποτέλεσμα, κυρία Μουσά, πρέπει να τονίσουμε προ του τηλεθεατέ, είναι ο συνδυασμό των δύο θεραπείων που είπα πριν. Μεταμόσχευση μαλλιών από τη μία για αποκατάσταση του προβλήματο, τη αρέωση τη εμφανού, και συντηρητική αγωγή για να διατηρήσουμε τα υπόλοιπα μαλλιά. Ο συγκεκριμένο ασθενή είναι σταθερό στον χρόνο και μπορώ να σα το πω γιατί τον έχω δει και πρόσφατα σε επανεξέταση. Γιατί είναι πάρα πολύ αυστηρό με την τήρηση των οδηγιών. Να πω και το μυστικό ότι είναι στρατιωτικό, γι' αυτό είναι και αυστηρό. <laughs> Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ομοίω, βλέπετε και εδώ ε, μία εξαιρετική πύκνωση όπου προφανώ έχει τοποθετηθεί σημαντικό αριθμό τριχοθυλακίων. <laughs> Η μέρημνά μα είναι να έχουμε μία αποκατάσταση που να ταιριάζει με το πρόσωπο του κάθε ασθενού. Αυτό που ονομάζουμε hairline, δηλαδή η γραμμή των μαλλιών στο μέτωπο. Mm -hmm. Σε άλλου ανθρώπου θα τοποθετηθεί πιο ψηλά, σε άλλου πιο χαμηλά, σε άλλου θα είναι λίγο πιο βαθιά στου κροτάφου, σε άλλου όχι, ανάλογα και με το σχήμα του προσώπου ανάλογα και με την ηλικία του ασθενού. Αυτό λοιπόν είναι το ακριβώ εξατομικευμένο στοιχείο στην αποκατάσταση και γι' αυτό πρέπει κάθε ασθενή ξεχωριστά να εξετάζεται από τον ειδικό και να δίνεται η καλύτερη λύση. Και αυτό είναι εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Και εδώ είναι εντυπωσιακό αποτέλεσμα για να καταδείξουμε τι. αυτό που σα είπα πριν, δεν θα δούμε μόνο του φαλακρού ανθρώπου. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι για λόγου επαγγελματικού, για λόγου προβολή, όπω εν προκειμένου πρόκειται για ένα πολύ γνωστό ε, λαϊκό τραγουδιστή τη Κρήτη, φίλο μου. Mm -hmm. Εδώ πέρα δεν είχε πρόβλημα ο άνθρωπο εμφανού αρρώωση. Είχε κάποιε αρρώσει τοπικέ σε σημεία mm -hmm. που τον ενοχλούσαν αυτόν. Αλλά τον ενοχλούσαν όμω όντα ένα άνθρωπο καλλιτέχνη ο οποίο εμφανίζεται μπροστά σε κοινό. Οι, αν θέλετε, προδιαγραφέ και τα θέλω ενό ανθρώπου ο οποίο είναι καλλιτέχνη και εμφανίζεται μπροστά σε ζωντανό κοινό είναι πολύ διαφορετικά από ενό μέσου ανθρώπου. Και εμεί είμαστε εδώ για να καλύψουμε και αυτέ τι περιπτώσει. Πολύ ωραία. Και εδώ είναι η περίπτωση ενό μεγαλύτερου ανθρώπου, γιατί, όπω σα είπα, ε, βλέπουμε όλη την γκάμα των ασθενών. Εδώ mm -hmm. πρόκειται λοιπόν για έναν ασθενή 42 ετών ο οποίος έχει ευρύτερο πρόβλημα σε όλες τις ζώνες. Υπάρχουν ακόμη αρκετά μαλλιά τα οποία υπάρχουν αλλά θα αραιώσουν κάποια στιγμή, θα φύγουν και αυτά. Έχουμε επιτύχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα πάλι με συνδυασμό συντηρητικής θεραπείας και μεταμόσχευσης. Γυναίκα, Εδώ. Mm -hmm. από όλα τα περιστατικά θα μου επιτρέψετε να πω αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Και υπάρχει ένας πολύ απλός Παρακτικά. λόγος. Στι γυναίκε, επειδή ακριβώ η κλινική εικόνα, η εμφάνιση δηλαδή τη φαλάκρα, τη αλλοπεκία δεν είναι σαν του άντρε, η ψυχολογική επιβάρυνση σε μια γυναίκα και μάλιστα νεαρή ε, ηλικία, εδώ πρόκειται για μια γυναίκα 40 ετών, η εικόνα αυτή που βλέπετε είναι δραματική. Προκαλεί δραματικά ψυχολογικά ε, προβλήματα ε, σε τέτοιε κατηγορίε ασθενεί. Το να πετύχουμε λοιπόν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Κυριολεκτικά σώζουμε μία ανθρώπινη ψυχή. Έτσι. Δεν θα πω ζωή, δεν θέλω να είμαι υπερβολικό, αλλά χαρίζοντα πάλι την εμφάνιση σε μία νεαρή γυναίκα, μία φυσιολογική εμφάνιση, να μπορεί όπω βλέπετε να χτενίσει και να βάψει τα μαλλιά τη, να μπορεί να εμφανιστεί, να βγάλει μια φωτογραφία, να, να βγει έξω να κυκλοφορήσει, προσφέρουμε κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ανεκτήμητο. Εγώ την αυτοπεποίθηση και ότι τον της αυτοσεβασμό. Αλλάξατε και τη ζωή όμω, γιατρέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι που μα δίνει δύναμη να συνεχίζουμε και να ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο αντικείμενο, κυρία Μουσά, γιατί πραγματικά είναι το σημαντικότερο. Έτσι ακριβώ. Εντυπωσιακά για άλλη μια φορά τα αποτελέσματα, γιατρέ. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω στου τηλεθεατέ μα ότι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα που βλέπουν αυτή τη στιγμή στην οθόνη του ή να στέλνουν μηνύματα στα social media τη εκπομπή μα. Γιατρέ, σα ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά ήσασταν κοντά μα. Εγώ σα ευχαριστώ mm. για την τιμή και για την πρόσκληση. Θα ήθελα να υποδεχτούμε σε αυτό το σημείο την Στέλλα, την μπλόκερ τη εκπομπή μα. Βεβαίω. Κύριε Βεκρή, πραγματικά δεν γνωρίζω κανέναν άνθρωπο που να μην έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα τριχόπτωση στη ζωή του, ούτε το άντρα ούτε γυναίκα, σωστά. Ε, έχει απόλυτο δίκιο, Στέλλα. Μου επιτρέψει τον ελληνικό, δεν Φυσικά, είναι πρώτη φορά που τα συζητάμε. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι εμφανώ καλή ώρα όπω εσύ mm. δεν έχουν. Κανένα πρόβλημα εμφανού αρέωση είναι γεγονό ότι για λόγου ορμονικού, εποχικού, ε, διατροφή, φαρμακευτική αγωγή ή και για λόγου κληρονομικού που εμφανίζουν σημαντικό πρόβλημα αρέωση έχουν εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή του ή του έχει απασχολήσει το θέμα τη τριχόπτωση. Η πραγματικότητα βέβαια, και αυτό πρέπει να μείνει στου τηλεθεατέ, είναι ότι δεν είναι όλε οι περιπτώσει τριχόπτωση ίδιε. Κάποιε από αυτέ αντιμετωπίζονται πιο εύκολα, κάποιε πιο δύσκολα, κάποιε είναι παθολογικέ και κάποιε όχι. Και φυσικά και το άγχος και το στρες που μας καταβάλει, έτσι. Αρκεί να πω το εξή αν ενδιαφέρει, ότι τα παλιότερα textbooks, τα παλιότερα βιβλία τα δικά μας, λέγανε εδώ και 20-30 χρόνια ότι ε, είναι η τριχόπτωση ένα φαινόμενο που απαντάται στους Καυκάσιους, στους Λευκούς. Ε, δεν απαντάτε παρασπανίως στους Ασιάτες, οι Άπωνες, Κορεάτες, λιγότερο στους Αφρικανούς. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία 20-30 χρόνια και στα διεθνή συνέδρια που έχουμε την τύχη και την τιμή να είμαστε προσκεκλημένοι, Παρατηρούμε πραγματικά μελέτε από τι χώρε τη Αποανατολή, από την Ιαπωνία, την Κορέα, που μία γενιά πριν δεν γνωρίζανε τι θα πει τριχόπτωση ή την συναντάγανε σε μεγάλε ηλικίε, μετά τα 50-60, να εμφανίζουν παρόμοια ποσοστά αρέωση ανδρογενετική αλλοπεκία με του Ευρωπαίου. Και αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί πουθενά αλλού παρά μόνο στο γεγονό ότι έχει μπει και στη δική του ζωή το άγχο, το στρε και θα προσέθετα και η κακή διατροφή. Φυσικά πολύ σημαντικό. Θέλω να ρωτήσω, είπαμε τα πάντα για τη μεταμόσχευση μαλλιών, είπαμε για τη διαδικασία πριν, είπαμε κατά τη διάρκεια. Τι να περιμένει όμως κάποιο ασθενή μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών. Η μεταμόσχευση μαλλιών, επειδή είναι μια διαδικασία ελάχιστα επεμβατική και πολύ καλά ανεκτή, δεν εμφανίζει στην πρώτη, στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο ιδιαίτερα προβλήματα. Ίσως υπάρχει κάποιο ήπιο είδημα στο πρόσωπο, ειδικά όταν δουλεύουμε στην προστινή περιοχή. Ε, Ελάχιστο πόνο, ο οποίο καταπραίνεται με ήπια παυσίμων. Να τη περιμένουμε λοιπόν από μια μεταμόσχευση μαλλιών μετά. Αυτό ο συγκεκριμένο ασθενή είναι ένα ε, φίλο μου από το Πακιστάν, ο οποίο ήρθε, το θυμάμαι σαν τώρα πολύ ανθρωπινή ιστορία. Ήρθε στο ιατρείο και μου λέει: Γιατρέ, δεν έχω χρήματα, εργάτη είμαι, πρέπει να βάλω μαλλιά. Του λέω γιατί, γιατί μου λέει είμαι φτωχό και αν δεν έχω μαλλιά. Έχω πάει 30 χρόνων, δεν θα μπορέσω να παντρευτώ ποτέ, δεν θα κάνω οικογένεια. Oh. Όσο περίεργο και να ακούγεται, γιατί ε, παραδοσιακά στι περιοχέ τη Ινδία και του Πακιστάν, οι σχέσει ε, πριν το γάμο απαγορεύονται και γίνεται ε, αυτό που λέμε συνηκέσιο. Το οποίο συνηκέσιο γίνεται με την αποστολή φωτογραφιών. Ο άνθρωπο λοιπόν όντω είχε δίκιο και είναι μια πολύ ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία. Ε, ήρθε και με βρήκε μετά από 1,5 χρόνο που είχε πάει και στο Πακιστάν. Είχε παντρευτεί και σήμερα είναι ευτυχισμένο οικογενειάρχη και πατέρα δύο παιδιών. Και πραγματικά είναι από τι ιστορίε που μα κάνουν και εμά χαρούμενο και περήφανο. Βέβαια, ο άνθρωπο αυτό έφτιαξε ολόκληρη τη ζωή του. Ακριβώ. Με τι, είμαι, με μεταμόσχευση μαλιών, εντάξει. Όσο, όσο και να ακούγεται περίεργο. Εδώ κυρίω. Εδώ είναι μία από τι ενδιάμεσε περιπτώσει αρέωση. Είναι αυτέ που λέμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από το συνδυασμό μεταμόσχευση μαλιών και συντηρητικών θεραπείων. PRP και φαρμακευτική αγωγή. Γιατί έτσι είναι οι περισσότεροι ασθενεί που έρχονται στο ιατρικό. Κακά τα ψέματα, Στέλλα. Δεν θα δούμε εύκολα τον εντελώ φαλακρό άνθρωπο. Γιατί ενδεχομένω ο άνθρωπο αυτό θα ερχόταν νωρίτερα, όταν έβλεπε την αρέωση. Οι περισσότεροι ασθενεί έρχονται με αυτή την εικόνα. Μία ενδιάμεση αρέωση που έχει αρχίσει να του ενοχλεί αισθητικά. Ένα νέο άνθρωπο, ο οποίο ενώ είναι 32 ετών συγκεκριμένο, έχει πρόβλημα στην εμφάνισή του. Βλέπουμε λοιπόν στη μία φωτογραφία πριν ένα Γυρασμένο αν θέλετε πρόσωπο, Έχει ένα και γυρασμένο μέτωπο. Και δίπλα βλέπουμε αυτό που πρέπει να είναι. Ένα νεαρό, υγιή, εμφανίσιμο άντρα. Να σταθώ όμω σε αυτό που είπατε, γιατί πολλοί νομίζουν ότι με μια μεταμόσχευση μαϊών μπορεί να ξεμπερδέψουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούν αυτέ τι συντηρητικέ θεραπείε. Όπω σε όλε τι περιπτώσει. Και εδώ, εάν δεν, εάν δεν εφαρμόσουμε τι συντηρητικέ αγωγέ και μάλιστα σε μακροχρόνια βάση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε σταθερά αποτελέσματα, οποιαδήποτε μεταμόσχευση μαλλιών και να κάνουμε, όσο καλά και να πάει. Για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί η τριχόπτωση, η ανδρογεννητική αλλοπεκία, είναι μια διαρκή, είναι μια χρόνια κατάσταση. Εξελίσσεται σε πορεία ετών. Αν λοιπόν αντίστοιχα δεν υπάρχει και η μέρημνα από τη μεριά μα με τη συντηρητική αγωγή για το σταμάτημα, το φρενάρισμα τη τριχόπτωση, πολύ απλά μετά από λίγο καιρό θα βρεθούμε ξανά στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να επαναλάβουμε. Και αυτό ξέρετε. Ξέρει, συγγνώμη, Στέλλα, δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει. εδώ, εδώ τι έγινε, ο άνθρωπο αυτό, τι έπαθε εδώ πέρα. Εδώ, εδώ είναι ένα φίλο μα από την Ιταλία, ο οποίο κυριολεκτικά χρειάστηκε να αλλάξει ταυτότητα και διαβατήριο μετά τη μεταμόσχευση. Μα είναι άλλο άνθρωπο. Ε, δεν υπερβάλλω σε αυτό. Είναι φίλο μα. Ε, εδώ, εγώ δεν θα εστιάσω στο αποτέλεσμα τη μεταμόσχευση των μαλλιών, που είναι πραγματικά κραυγαλαίο. Θα εστιάσω στο βλέμμα του ασθενού. Όποιο λοιπόν δει προσεκτικά αυτή την εικόνα, Φαίνεται, θα ναι. δει στο πριν έναν άνθρωπο παρετημένο, απογοητευμένο, που δεν κοιτάει το φακό. Δεν θέλει να κοιτάξει το φακό. Δεν του αρέσει αυτό που βλέπει. Δίπλα βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος με αυτοπεποίθηση, με χαρά, κοιτάει σαν να κοιτάει πέρα από το φακό, πίσω από το φακό, το μέλλον, την υπόλοιπη ζωή του. Αυτό είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε με τη μεταμόσχευση. Ε, δεν είναι για να θεραπεύσουμε κάτι το οποίο αν θέλετε. Δεν παράγει αποτελέσματα αρνητικά στον οργανισμό, δεν είναι μια κλασική πάθηση. Παράγει όμω σοβαρότατα αποτελέσματα στην ψυχολογία μα και στην πτώση τη αυτοπεποίθηση. Αυτό πάμε να θεραπεύσουμε και αυτό βλέπουμε ακριβώ εδώ πέρα. Κυρία Βεκρή, κατακλυζόμαστε καθημερινά από πάρα πολλέ διαφημίσει που υπόσχονται μαγικέ λύσει στο πρόβλημα τη τριχόπτωση. Τι απαντάτε εσεί σε αυτό, Ακριβώ επειδή ισχύει αυτό που είπε πριν, Στέλλα, ότι δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην τον έχει απασχολήσει κάποια στιγμή στη ζωή του το θέμα τη τριχόπτωση. Είναι λοιπόν για πολλού επιτίδιου ένα προσωδοφόρο πεδίο για να, να βγάλουν χρήματα να πλουτίσουν, εκμεταλλευόμενοι την ανησυχία του, του μέσου ανθρώπου για την απώλεια των τριχών. Η πραγματικότητα είναι όμω, αν θέλουμε να μιλήσουμε ιατρικά, ότι οι θεραπείε οι οποίε είναι διαθέσιμε στο οπλοστάσιο τη σύγχρονη ιατρική, πέρα από τη μεταμόσχευση μαλλιών που είναι χειρουργική θεραπεία, mm -hmm. για να διατηρήσουμε τα μαλλιά μα, είναι μετρημένε κυριολεκτικά στα δάχτυλα του ενό χεριού μιλάμε για φαρμακευτική αγωγή που περιλαμβάνει όχι περισσότερε από 2-3 φαρμακευτικέ ουσίε, την αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP και ε, ίσως ίσω και τι θεραπείε με λέιζερ χαμηλή ενέργεια. Αυτά και τίποτα περαιτέρω. Σε ό,τι αφορά δε συχνέ ερωτήσει για κατάλληλα σαμπουάν, για τα μαντζόνια και τα βότανα, για κάποιε λοσιόν, για συμπληρώματα διατροφή, η απάντηση είναι η εξή. Ό,τι συμπληρώματα διατροφή και να πάρουμε και ό,τι βιταμίνες και να πάρουμε, δεν θα κάνουν κακό ενδεχομένω στην υγεία μα και στον οργανισμό. Είναι όμω εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα δώσουν λύση στο θέμα τη τριχόπτωση. Συγκεκριμένε οι λύσει προτείνει ο κύριο Βεκρή. Άρα, εσεί δεν έχετε παρά να στείλετε τα μηνύματά σα στα social media τη εκπομπή ή να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα και στου αριθμού που θα βγουν στην οθόνη σα. Ε, θέλω να κάνω μια τελευταία αλλά πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Υπάρχει κάποιο τρόπο να ελέγξει ένα ασθενή την αξιοπιστία ενό ειδικού. Υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, αλλά θα έλεγα το βασικότερο είναι η έρευνα, η αναζήτηση. Και δόξα τω Θεώ, τα σύγχρονα μέσα και οι μηχανές αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλά και τα social media μπορούν να δώσουν βέβαια πεδίο σε οποιονδήποτε επιτίδιο να παριστάνει τον ειδικό αλλά στην πραγματικότητα με λίγη λεπτομερέστερη έρευνα μπορούν να αναδείξουν ποιο είναι ο πραγματικά ειδικό. Πραγματικά ειδικό είναι αυτό ο οποίο έχει του αντίστοιχου τίτλου ειδικότητα. Ε, Δερματολόγο, πλαστικό χειρουργό που να έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο χρόνια, που να έχει ε, να δείξει αποτελέσματα και φωτογραφίες αλλά και live περιστατικά καμιά φορά εάν χρειαστεί ανθρώπους με τη μαρτυρία τους πώς ήταν και πώς έχουν γίνει και βέβαια ειδικό είναι και αυτός ο οποίος έχει κάνει δύο πράγματα έχει μεταφέρει και έχει μεταλαμπαδεύσει γνώση σε άλλου συναδέλφου, είτε ω ομιλητή σε συνέδρια, είτε ω εκπαιδευτή, είτε έχει δημιουργήσει και ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο θεραπευτική αγωγή και δίνει ολοκληρωμένε λύσει. Αυτό που ανέφερα και προηγουμένω, μία ολιστική προσέγγιση του ασθενού. Όχι, έκανα μία μεταμόσχευση μαλλιών και τελείωσα. Όχι, Φυσικά. έβαλα έναν αλφα αριθμό τριχών και αυτό ήταν. Όχι, έδωσα μία συνταγή για το φαρμακείο και αυτό είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι ο συνδυασμό του κατάλληλου χειρουργικού πλάνου με την κατάλληλη συντηρητική αγωγή και μάλιστα για μακρόχρονικό διάστημα, που δεν είναι εύκολο να το πει κάποιο γιατρό, αυτό είναι που δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και που προσδίδει αξιοπιστία στον ειδικό. Να μπορεί να υποδείξει εξατομικευμένε λύσει σε κάθε ξεχωριστό ασθενή και πολλέ φορέ να χρειαστεί να πει και τα δυσάρεστα πράγματα. Να πει δηλαδή σε ένα νέο παιδί ότι δεν υπάρχει περίπτωση με μία μεταμόσχευση μαλλιών να τελειώσει. Θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο ή τρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χρησιμοποιήσει συντηρητική αγωγή μακροχρόνια για πολλά χρόνια και να έχει σταθερό αποτέλεσμα. Αυτέ οι αλήθειε είναι δύσκολε, αλλά πρέπει να λέγονται. Αν λοιπόν οι τηλεθετέ που μα βλέπουν προσφύγουν σε κάποιον ειδικό μείγμα χωρί εισαγωγικά και δεν ακούσουν και το διατάφτα και δεν ακούσουν και τι δυσκολίε των λύσεων που προτείνονται, και ακούσει μόνο ευχολόγιο. Και εύκολε λύσει, εκεί θα πρέπει να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικό. Πολύ σημαντικέ πληροφορίε που μα δώσετε, κύριε Βεκρή. Θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που ήσασταν κοντά μα. Εγώ ευχαριστώ. Είναι πάντα χαρά μου να είμαι μαζί σα, μαζί σου, Στέλλα, και να μοιραζόμαστε πληροφορίε ενδιαφέρουσε για του ε, τηλεθέτε μα. Διανύουμε τον πρώτο μήνα τη άνοιξη και η εποχική τριχόπτωση είναι ένα θέμα που μα απασχολεί ήδη. Βρισκόμαστε στην κλινική Advanced Hair Clinics μαζί με τον Δ. Αναστάσιο Βεκρή, πλαστικό χειρουργό και επιστημονικό διευθυντή τη κλινική, που θα μα εξηγήσει τι να περιμένουμε. Κύριε Βεκρή, σα ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην κλινική σα. Εγώ σα ευχαριστώ. Ε, χαρά είναι δική μα. Είναι αλήθεια ότι παρατηρούμε έντονη τριχόπτωση, ιδιαίτερα τώρα την άνοιξη. Γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι γεγονό ότι στου ανθρώπου υπάρχουν δύο περίοδοι και αυτέ οι περίοδοι είναι η άνοιξη και οι αρχέ του φθινοπόρου, γύρω στο Σεπτέμβριο, όπου παρατηρείται η λεγόμενη εποχική τριχόπτωση. Και μάλιστα δεν είναι περίεργο, το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ στα πλαίσια του αντικειμένου μα, να έχουμε άντρε και γυναίκε τι περιόδου αυτέ να έρχονται με μεγάλη ανησυχία στο γιατρό και να λένε: Ενώ δεν έχω πρόβλημα τριχόπτωση, γιατρέ, ξαφνικά αυτό το μήνα βλέπω στη χτένα μου, στον μπάνιο, όταν λούζομαι πάρα πολλέ τρίχε τι συμβαίνει. Η απάντηση είναι ότι στις περισσότερες φορές είναι αυτή η εποχική τριχόπτωση, το λεγόμενο shedding, συμβαίνει γιατί, αν θέλετε τώρα την ιατρική εξήγηση, υπάρχουν υπολοιπόμενα γονίδια από τη μακρινή μας καταγωγή στο παρελθόν, όπου όπως και άλλα ζώα της φύσης αλλάζουν τρίχωμα την άνοιξη και το φθινόπωρο, έτσι και εμείς περνάμε μια παρόμοια φάση. Σε ανθρώπου που έχουν φυσιολογικά μαλλιά, αυτό δεν έχει καμία επίπτωση. Δηλαδή, οι τρίχε που πέφτουν είναι σε τελογενή φάση, μετά από λίγου μήνε θα περάσουν πάλι σε αναγενή φάση και θα δώσουν νέε τρίχε. Εκεί που χρειάζεται να παρέμβουμε εμεί και να δώσουμε κάποια συντηρητική υποστήριξη είναι σε ανθρώπου με αδύνατα μαλλιά που ούτω ή άλλω έχουν πρόβλημα τριχόπτωση και που επιτείνεται το φαινόμενο αυτό. Εκεί λοιπόν με την κατάλληλη τοπική φαρμακευτική αγωγή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την εποχική τριχόπτωση. Υπάρχει κάποιο τρόπο πρόληψη ή αναστολή του φαινομένου. Πολύ σωστά. Καταρχά για να προλάβουμε το φαινόμενο θα πρέπει να έχει γίνει η σωστή διάγνωση και η σωστή διάγνωση πρέπει να γίνει με εξέταση από τον ειδικό γιατρό, δερματολόγο ή πλαστικό χειρουργό με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Θα πρέπει να ληφθεί ένα λεπτομερές κληρονομικό ιστορικό, γιατί στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων, πάνω από 90%, Μιλάμε για την κληρονομική τριχόπτωση, τη λεγόμενη ανδρογενετική αλλοπαικία, που μπορεί όμω να προσβάλλει εξίσου άντρε και γυναίκε. Στην περίπτωση όμω αυτή, συνδυάζοντα την κλινική εξέταση, με το λεγόμενο ψηφιακό τριχοριζόγραμμα, δηλαδή με τη χρήση ψηφιακή μικροκάμερα, που θα δούμε την κατάσταση του τριχωτού τη κεφαλή, το ιστορικό, την τυχόν λήψη φαρμάκων ή συνυπάρχουσε άλλε παθήσει, όλα αυτά μαζί θα μα δώσουν τη σωστή διάγνωση, τη σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μα ένα γενετικό τεστ DNA, όπου μπορούμε με τη λήψη μικρή ποσότητα αίματο από τον ενδιαφερόμενο να έχουμε μέσα σε λίγε ημέρε ένα πλήρη γενετικό χάρτη που αποτυπώνει τη δυναμική τη πιθανή τριχόπτωση. Αν υπάρχει δηλαδή χαμηλή, μέτρια ή σοβαρή δυναμική να εξελιχθεί μια τριχόπτωση ακόμη και σε αρχικά στάδια. Και φανταστείτε ότι σύμφωνα με τι τελευταίε μελέτε υπάρχουν πάνω από 300 διαφορετικά γονίδια που ελέγχουν με τον ένα τον άλλο τρόπο την τριχόπτωση στον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική είναι για τη σωστή πρόληψη, η σωστή διάγνωση. Από εκεί και πέρα, υπάρχει τρόπο να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο στα αρχικά του στάδια, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση με συντηρητική φαρμακευτική αγωγή, τοπική, ε, τοπικέ ολοσιών φαρμακευτικέ ε, που θα αναλύσουμε μετά τι περιέχουν, καθώ επίση και οι, οι λεγόμενες λεγόμενε αυτόλογε μεσοθεραπείε, όπω είναι το PRP. Πώ θα ξεχωρίσουμε αν η τριχόπτωση που βιώνουμε είναι εποχική ή αν είναι απαραίτητο να επισκεφθούμε έναν ειδικό. Καταρχά, δεν είναι ποτέ κακή ιδέα να επισκεφθούμε τον ειδικό για το πρόβλημα που μας απασχολεί. Και ας γίνει αυτό που είπα πριν, η σωστή δηλαδή διάγνωση με το ψηφιακό φωτοτριχοριζόγραμμα, με τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού για να προσδιορίσει πλέον ο ειδικό αν πρόκειται για μια απλή εποχική τριχόπτωση ή για κάτι σοβαρότερο, για κάτι βαθύτερο. Ε, εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι μια εξέταση η για κατι σοβαροτερο για κατι βαθυτερο εγω θα κατά τα άλλα είναι ανώδυνη, απλή, εύκολη, θα μας γλιτώσει από πολύ και πολύ στενοχώρια στο μέλλον, ειδικά στην περίπτωση που γίνει και πρώιμη διάγνωση μια μορφή τριχόπτωση που δεν έχει να κάνει με την εποχή, αλλά ενδεχομένω έχει να κάνει με τα γονίδια μα, με την κληρονομικότητά μα. Εκεί επομένω, αν γίνει έγκαιρη διάγνωση, θα έχουμε και μια κατάλληλη έγκαιρη θεραπεία και θα πάνε όλα καλύτερα. Κύριε Βεκρή, σα ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σα. Ευχαριστώ. Αγαπημένοι τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά ήσασταν κοντά μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ακόμη πιο ενδιαφέροντα θέματα. Γεια σας!